Μεγάλες διαφορές. Και αυτό συντηρεί έναν φόβο. Συντηρεί έναν φόβο, ναι, Ευθύμη. Με το που βγήκαμε σε διαφημίσεις, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλεσε τη συμμαθήτρη, τη φίλη μου Ιωάννα, διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα. Πού το στηρίζει αυτό? Κοπλιμέντο τη έκανε, γιατί μακάρι μετά από 20 χρόνια. Μπορεί να έκανε και κοπλιμέντο στον κύριο Τσίπρα, βέβαια. Πάντως χαιρόμαστε που προβλήθηκε το πραγματικό μήνυμα των κινητοποιήσεών μας. Ωραία, λοιπόν, κύριε Πρετεντέρη, θα μου επιτρέψετε επί επάνω στο μήνυμα που πραγματικά βγήκε να δώσω εγώ τις απαντήσεις, αλλά χωρίς διακοπή, αν θα ήθελα, από κάποιους συνομιλητές σας. Καταρχάς. Σε τι ακριβώς απαντάτε? Βλέποντας το ρεπορτάζ και ακούγοντας τα παιδιά, βλέπω ένα πράγμα. Ότι έχουν εστιαστεί όλες οι αντιδράσεις. Τελείωσα το Λύκειο το 90 για να μπω στο Πανεπιστήμιο. Διάβαζα 6 ώρες την ημέρα επί 3 χρόνια. Αφήστε λοιπόν αυτά που λέτε. Παιδί που μπήκε στο Πανεπιστήμιο. Παιδί που μπήκε στο Πανεπιστήμιο, αγαπητή διάδοχε, χωρίς να κοπιάσει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Και μιλάμε στον κόμμα παραμύθια. Λοιπόν, κύριε Κοτσουφάκη. Καταρχάς είπε κανείς να μπει στο Πανεπιστήμιο κάποιος χωρίς να κοπιάσει. Επειδή το είπατε 3 φορές, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έχει αλλάξει και να αποφασίσει ο κόσμος που βλέπει αν αυτό.